Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσουμε αμέσως τον κύριο Βασίλη Γκεγέρογλου. Τηλεφωνικά έτσι θα μας δώσει ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με την ολοκλήρωση αυτής της εσωκομματικής διαδικασίας και την ανάδειξη βεβαίως ενός νέου Προέδρου, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κύριε Γκεγέρογλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΙΝΑΛ και βουλευτής Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σας και στους φίλους και τις φίλες που μας παρακολουθούν. Είχαμε μια μεγάλη επιτυχία και στο δεύτερο γύρο, η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ανταποκρίθηκαν οι φίλοι και οι φίλες και όλοι οι πολίτες που συμμετείχαν στην διαδικασία της 5ης Δεκεμβρίου σε σημαντικό βαθμό και σήμερα. Έχουμε μια ισχυρή εντολή στον Νίκο Ανδρουλάκη και πραγματικά πρέπει να το ευχηθούμε καλή δύναμη και επιτυχία στο έργο του και να τονίσω ότι όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών, στις ανάγκες της χώρας και της κοινωνίας και βεβαίως αυτό περνάει μέσα από μια ισχυρή δημοκρατική παράταξη, με μια ισχυρή παρουσία στο πολιτικό σκηνικό που προϋποθέτει με τη σειρά του την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών όπως αποτυπώθηκαν στις προηγούμενες εκλογές. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους όσοι συμμετείχαν στις εκλογές, όλους τους πολίτες και βέβαια ιδιαίτερα τους εθελοντές που δούλεψαν για να στηθούν αυτές οι εκλογές που παρά τα τεχνικά ή άλλα προβλήματα νομίζω ότι διεξήχθησαν με επιτυχία. Κύριε Γκεγέρογλου, ήταν ουσιαστικά έτσι μια τυπική εσωκομματική διαδικασία που εξελίχθηκε σε μια συναρπαστική αναμέτρηση και έφερε ξανά το ΚΙΝΑΛ στο επίκεντρο. Στην επόμενη ημέρα θεωρείτε ότι υπάρχει έτσι η αφετηρία προκειμένου πραγματικά να δούμε αυτό το ΠΑΣΟΚ που έχει ακουστεί να επιστρέφει, αυτή τη συσπήρωση να επιστρέφει και με διασφαλισμένη την ενότητα στους κόλπους της παράταξης. Το μήνυμα από την κοινωνία είναι αυτό. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από ισχυρή δημοκρατική παράταξη που θα σπάσει το δίπολο της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πλέον διαπιστωμένο ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ανεπάρκειες ως προς την κυβερνητική διαχείριση, αλλά και σκόπιμες πολιτικές που διευρύνουν τις κοινωνικές ανισότητες, που αδικούν τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών και ταυτόχρονα έχει μια αξιωματική αντιπολίτευση που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο της. Έχει βεβαίως κυβερνήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια. Έχει κριθεί από αυτό και σήμερα λοιπόν είμαστε μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση. Είναι στο χέρι μας να αξιοποιήσουμε τη μεγάλη συμμετοχή η οποία υπήρξε και την ελπίδα και την προοπτική που προσδοκούν να υπάρξει οι πολίτες προκειμένου να πάρει σάρκα και οστά μια καινούργια περίοδος με ισχυρή δημοκρατική παράταξη και βέβαια με ισχυρή εντολή από το λαό πλέον στις επόμενες εκλογές. Αυτό προϋποθέτει βεβαίως την ενότητα. Σωστά. Και είναι ζήτημα για το οποίο πρέπει να εργαστούν όλοι. Πρωτίστως η ηγεσία, πρωτίστως ο νέος πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης και βεβαίως όλοι. Και οι υπόλοιποι 5 υποψήφοι, ο Γιώργος Παπανδρέου που ήταν και στο δεύτερο γύρο, που με χαρά ακούσαμε την δικιά του δήλωση απόψε και βεβαίως όλα τα στελέχη και όλα τα όργανα όπως είναι σήμερα και όπως θα διαμορφωθούν το επόμενο διάστημα που θα έχουμε και το συνέδριό μας. Είναι επομένως ένα στοίχημα που θα πρέπει να κερδιθεί προς όφελος της χώρας και της κοινωνίας. Αν δεν κερδιθεί, αν αυτή η δυναμική δεν αποτυπωθεί στις εθνικές κάλπες, τι μπορεί να φταίξει? Δεν μπορώ να τοποθετηθώ με βάση το τι θα φταίξει. Να σας το πω αντίστροφα. Και το 2017, κύριε Γκεγέρογλου, ήταν ενθαρρυντική η συμμετοχή. Ωστόσο, δεν αποτυπώθηκε στην Εθνική Κάλπη. Εγώ διαφωνώ λίγο σε αυτό, γιατί παρά την αποχώρηση την τελευταία στιγμή του ποταμιού και άλλων δυνάμεων που
συμμετείχαν στην μεγάλη προσπάθεια που κάναμε. Νομίζω ότι το 8% που είχαν πάρει ήταν ο βατήρας. Βεβαίως δεν μας ικανοποιούσε ως νούμερο, mm-hmm. αλλά ήταν ο βατήρας για να μπορέσουμε το επόμενο διάστημα να προχωρήσουμε, και πιστεύω ότι και τώρα αυτό το ποσοστό είναι ο βατήρας. Τώρα, να πούμε ότι η ελπίδα αποτυπώνεται σε όλες τις έρευνες, αλλά κυρίως στις συζητήσεις και στην κουβέντα που γίνεται στην ίδια την κοινωνία, σε κάθε οικογένεια. Αναζητούν τη δημοκρατική παράταξη. Και αυτό είναι το θετικό και της όλης διαδικασίας, που, όπως πολύ σωστά είπατε, αρχή, από απλή διαδικαστική διεκπαιρέωση έγινε μια δημόσια συζήτηση για την παράταξη, και βεβαίως όλη η συζήτηση το προηγούμενο διάστημα και την τελευταία εβδομάδα ειδικά για θέσεις, για διαφορετικές απόψεις, για θετικά και αρνητικά, όλα αυτά μπορούν να συντείνουν ούτως ώστε να προχωρήσουμε μπροστά. Κάτι τελευταίο, κύριε Γιγέρογλου, πριν σας αποδεσμεύσω, γιατί γνωρίζω έτσι ότι είναι μια ιδιαίτερη απόψινη βραδιά. Υπάρχει το κενό στη Βουλή και ισορροπία στην κοινοβουλευτική ομάδα, και μάλιστα έχω την αίσθηση ότι ο χρόνος πιέζει, επειδή ακριβώς είναι μπροστά μας σε 2-24 ώρα η συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Θεωρείτε ότι θα είναι από τις πρώτες κινήσεις ακόμη και τις επόμενες ώρες? Από αύριο θα ακριβώς θα πρέπει να δρομολογηθούν κάποια πράγματα που μπορεί να έχουν αποτέλεσμα και πριν τις 18. Στις 18 είναι η συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αφενός η βούληση και η άποψη του νέου Προέδρου που έχει την εντολή, και αφετέρου η κοινοβουλευτική ομάδα που έχει τη διαδικασία. Άρα θα πρέπει να υπάρξει σύνθεση. Είναι το πρώτο στίχημα για την ενότητα. Μάλιστα. Είναι το πρώτο στίχημα για την ενότητα. Και βέβαια παραπέρα η λειτουργία, πώς θα διαμορφωθεί στην πράξη, ούτως ώστε να συνάδει και να συμβαδίζει με την προοπτική της ισχυρής παράταξης που θέλουμε να διαμορφώσουμε. Είναι στίχημα πάντως, και πρωτίστως εξαρτάται φυσικά από τον Πρόεδρο, αλλά όχι μόνο. Εξαρτάται και από όλους τους υπόλοιπους, και από όλους εμάς τα στελέχη. Αλλά τον τόνο θα τον δίνει πάντα η ηγεσία. Μάλιστα. Κύριε Γιγέρογλου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλό σας βράδυ. Καλά. Γεια σας.